Σε μια πρόβλεψη βόμβα προχώρησε ο διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπίνη, ο οποίος είπε πως ένα διπολικό νομισματικό καθεστώς θα αντικαταστήσει το υπέρογκο προνόμιο του δολαρίου και το Αμερικανικό νόμισμα θα χάσει την ιδιότητά του ως το πιο σημαντικό αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο τα επόμενα δέκα χρόνια. Πολλοί δυτικοί αναλυτέ αρνούνται να πιστέψουν ότι το κινέζικο Yuan μπορεί να γίνει πραγματικό αποθεματικό νόμισμα και πιστεύουν ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το δολάριο. Αλλά ο Νουριέλ Ρουμπινί, έχοντα πλήρη γνώση για το πώ δημιουργείται το χρήμα σήμερα, πιστεύει ότι όλο ένα και πιο έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου θα επηρεάσει αναπόφευκτα και την παγκόσμια δομή των αποθεματικών νομισμάτων απλούστατα το δολάριο θα χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, το σημερινό σύστημα διεθνών συναλλαγών και συναλλάγματο πιθανότατα θα αντικατασταθεί από ένα διπολικό νομισματικό σύστημα σε έναν κόσμο που διαιρείται όλο και περισσότερο σε δύο σφαίρε επιρροή, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Κίνα. Υπό αυτή την έννοια, υποστηρίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν ενισχύσει σημαντικά τι θέσει του στην παγκόσμια αγορά. Απόδειξη αυτού είναι οι πιο πρόσφατε εμπορικέ συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίε διακανονίζονται στα εθνικά του νομίσματα. Υπάρχει επίση η πτυχή ότι η παραδοσιακή εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο, πάνω απ' όλα η Σαουδική Αραβία, θα πρέπει όλο και περισσότερο να κάνουν χωρί το δολάριο στι εμπορικέ του σχέσει με του Κινέζου. Από αυτή την άποψη ο Ρουμπινί είπε ότι δεν είναι τραβηγμένο να πιστεύουμε ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να προσφέρει στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου την ευκαιρία να επενδύσουν περισσότερα από τα συναλλαγματικά τους αποθέματα σε Λιουάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο τα κράτη του Κόλπου όσο και άλλε αναδυόμενε οικονομίε είναι πιθανό να δεχτούν μια τέτοια προσφορά από την Κίνα, επειδή οι συναλλαγέ με το Δράκο είναι πολύ περισσότερε από ό,τι με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Επιπλέον, το τρέχον σύστημα καθιστά τι αναδυόμενε αγορέ, χρηματοπιστωτικά και οικονομικά, πολύ ευάλωτε σε αλλαγέ στη στάση τη νομισματική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων, που οδηγούνται από εγχώριου παράγοντε όπω ο πληθωρισμό. Σύμφωνα με τον Ρουμπινί, άλλη μια απειλή για την κυριαρχία του δολαρίου είναι επίση τα νέα ψηφιακά νομίσματα. Νέα συστήματα πληρωμών όπως το WeChat Pay ή το Alipay αναπτύσσονται ως εναλλακτικές λύσεις στο SWIFT και αναμένεται να επιταχύνουν την εμφάνιση ενός διπολικού, παγκόσμιου νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος.